Σπίτσιος. Θέλω να ευχαριστήσω τον πάντων εδώ καταρχήν το Σύλλογο Ενδιασμένων Κομματείων της Σύφνου για αυτή την πάρα πολύ δυνατή πρόσκληση. Είμαι ιδιαίτερα προεκτευμένος για τον πρώτο στόχο όπως η Σύφνος για μένα είναι ένας στόχος που έχει συνδεθεί με την ψυχή μου, με διαφορετικούς τρόπους, σαν τουρίστας, σαν επαγγελματίας, αλλά και σαν φίλος πολλών ανθρώπων εδώ που νιώθω στην καρδιά μου τα τελευταία χρόνια. Δεν σας κουράσω, θα πάμε στα θέματα, πρακτικά ζητηματάκια σχετικά με το πώς ο βιώσιμος τουρισμός μπορεί να παντρευτεί με τις επιχειρήσεις σας μέσα από κάποιους απλούς καθημερινούς τρόπους, βλέποντας αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Τι είναι λοιπόν ο τουρισμός? Μιλάμε λοιπόν για ένα τομέα που εμφανίζει μια πολύ έντονη μεταβλητότητα και αυτό είναι ένα καλό και ένα κακό νέο. Ασκεί μια ιδιαίτερη βοήθεια και θα το δούμε τώρα εδώ μέσα από την εξέλιξη που υπάρχει, την διαχρονική εξέλιξη που υπάρχει στην προσέγγιση marketing, αν θέλετε, και στις επιχειρήσεις και κατά πέρα και στον προορισμό με το πέρασμα των ετών. Τι είχαμε λοιπόν στην αρχή πριν κάποιες δεκαετίες? Είχαμε το λεγόμενο γιλοπιαστό marketing. Το ζητούμενο δηλαδή για μια επιχείρηση με ένα κατάλογο ήταν, παραδείγματι, η δημιουργία μιας ωραίας πισίνας. Αυτό θα μπορούσε άνετα να αποσπάσει το χαμόγελο και το πολυπόθητο, ας πούμε, αυτό που λέμε σήμερα like, το 10 στα 10 του χαμόνα του επιτόπου. Περάσαν όμως οι εποχές και η πισίνα θεωρήθηκε δεδομένη. Αναγκάστηκε λοιπόν ο επιχειρηματίας να φύγει από τα όρια του καταλήμματος, να φύγει από τους τέσσερις τείχους και να συνδέσει την επιχείρησή του με αυτό που προσφέρει ο προορισμός. Τι προσφέρει λοιπόν ο προορισμός? Προσφέρει το ηλιοβασίλεμα που τέθηκε πριν, σαν πολύ ωραίο παράδειγμα. Προσφέρει την ιστορία, τους τρίλους, το φαγητό. Αυτά λοιπόν προσπάθησε λοιπόν ο επιχειρηματίας να τα ενσωματώσει στο προϊόν του, είτε υλικά είτε άλλα, στην προσπάθειά του να πουλήσει κομμάτια και να διαθέσει τις υπηρεσίες του. Και αυτό όμως, με την πάροδο των ετών, δεν θεωρείται πλέον το πιο ανταγωνιστικό που μπορεί να κάνει ένας επιχειρηματίας. Πάμε λοιπόν στην εποχή του service oriented marketing, που επίκεντρο είναι οι υπηρεσίες. Εδώ λοιπόν όλα κινούνται μέσα από την ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Εδώ παίζει ρόλο το πώς θα σου περιγραφεί το προσωπικό, το αν θα σου χαμηλάσει σαν κόλακας ή αν όντως θα σου χαμηλάσει σαν άνθρωπος. Και αυτό είναι κάτι που το διακρίνει πλέον ο εκπαιδευμένος ταξιδιώτης. Φτάσαμε στο τέλος? Όχι. Πάμε στη νέα μορφή marketing, που είναι το λεγόμενο C-marketing. Και όταν είναι C, δεν είναι αυτό το μικρό πραγματάκι που βάζουμε στο κινητό μας για να ξεκλειδώσει και να ενεργοποιήσει το κινητό. Είναι κάτι άλλο βέβαια που πάλι ξεκλειδώνει και ενεργοποιεί τη νέα εποχή μας στο δεδομένο του marketing. Και είναι το λεγόμενο self-improvement marketing. Τι σημαίνει αυτό? Μιλάμε για το marketing της αυτοβελτίωσης. Πλέον φεύγουμε από την έννοια του ότι δεχόμαστε ό,τι μας πει ο επισκέπτης και πάμε στο ότι εμείς πάμε να εκπαιδεύσουμε τον επισκέπτη. Πάμε να τον εκπαιδεύσουμε σε ένα καλύτερο τρόπο ζωής, μέσα από τη βιωματική μέθοδο. Μπορεί αυτό το τρόπο ζωής να το γνωρίζει, ίσως να μην το πούμε κάτι τέτοιο. Αλλά το θέμα είναι να το δει στην πράξη και να το δει στην πράξη στην καλύτερη στιγμή της ζωής του, στην καλύτερη στιγμή του έργου. Ποια είναι αυτή, ή τι έχω του. Είναι στη μόνη περίοδο της ζωής του που ο επισκέπτης είναι πρόθυμος, έστω για λίγο, να κάνει μια αυτοκριτική, μια αυτογνωσία, είναι πιο ευέλικτος στο να αλλάξει ή τουλάχιστον θεωρητικά να σκεφτεί ότι πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα στη ζωή του. Άντε να τα πει αυτά τώρα σε κάποιον που δουλεύει 18 ώρες την ημέρα, 15 ώρες την ημέρα στο βροχερό Λονδίνο. Ενώ όταν αυτό ο άνθρωπο έχει έρθει εδώ, που είναι χαλαρό και δει μπροστά του έναν τρόπο ζωή να παίρνει σάρκα και οστά, είναι πιο πιθανό, χωρί κάποιο να του το υποδείξει με το χέρι, με το δάχτυλο, να πει: όντω πρέπει να αλλάξω κάποια πράγματα μέσα μου. Αυτό λοιπόν τι. Πού οδηγεί? Οδηγεί λοιπόν, μπορεί να οδηγήσει στο λεγόμενο reset, στην επανεκκίνηση. Σε αυτό που λέμε στην επαρκή ζωή του πελάτη μετά τι διακοπέ. Άρα λοιπόν το κέρδο ποιο είναι για την επιχείρηση στην προκειμένη περίπτωση?
Διακοπές γίνονται εμπειρία ζωής, γίνονται μάθημα ζωής, γίνονται κατ' επέκταση word of mouth διαφήμιση, στόμα σε στόμα διαφήμιση, που είναι και το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική διαφήμιση για κάποια επιχείρηση ή κάποιο κατάλημα. Και βέβαια αυτό τι μπορεί να γεννήσει, νέους πελάτες και μπορεί να γεννήσει πολλούς επαναλαμβανόμενους πελάτες, πολλούς repeaters. Ποιο είναι λοιπόν το μέλλον στο πλαίσιο αυτού του self-improvement marketing, του marketing της αυτοβελτίωσης? Το μέλλον είναι αυτό που λέμε 3D. Και το 3D απαντάει σε 3D. Στο daily life, δηλαδή στην καθημερινότητα, στο diet, που αφορά όχι τη δίαιτα, ευτυχώς, και το δώσε εμένα, αφορά όμως την διατροφή και το διαιτολόγιο και αφορά το demographics, τα χαρακτηριστικά του κάθε επισκέπτη. Και τώρα πάμε και στο προκείμενο. Πόσος λοιπόν ο βιώσιμος τουρισμός κρύβεται άραγε στις νέες αυτές τάσεις? Ο βιώσιμος τουρισμός είναι ένα άγιο πτωχότερο που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, να το δούμε, να μιλήσουμε θεωρητικά, ή τελικά υπάρχει στο DNA της πραγματικότητάς μας και το βλέπουμε κάθε φορά γύρω-γύρω σε κάθε αλλαγή που υπάρχει και βιώνουμε καθημερινά το 2019. Έλα να το δούμε μαζί μου αυτό. Πάμε καταρχήν να κάνουμε μια βόλτα στα δημογραφικά. Μπαίνουμε να ξεξαφνίσουμε λίγο το μυαλό των ανθρώπων. Έχουμε τους λεγόμενους baby boomers, με περίοδο γέννησης από το 40 μέχρι το 59, μεταπολεμική περίοδος, ιδεαλισμός, επαναστατικότητα, η κατανάλωση που εστιάζει στην ιδεολογία, το βινήλιο και τις ταινίες. Αρχίζει λοιπόν να παίρνουμε στο υλικό κομμάτι, βγάζουμε λεφτά και αρχίζουμε να εξοδεύουμε. Generation X. Γεννηθέντες από το 60 μέχρι το 99. Έχουμε πει στο θέμα του καπιταλισμού, υλισμός, ανταγωνισμός, πλέον είμαστε πιο φορτσάτες στα κομμάτια του ανταγωνισμού ή των υλικών αγαθών. Εδώ το στάθος και το brand είναι το ζητούμενο για όλους. Εδώ είναι η πολυτέλεια πλέον. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει όλους. Πάμε στους millennials, 80 μέχρι 94. Παγκοσμιοποίηση, οικονομική σταθερότητα, υπάρχουν λεφτά. Αμφισβήτηση και στροφή στο είναι και σιγά σιγά αρχίζουμε και πάμε σε πιο άειλες καταστάσεις. Όχι ότι δεν μας ενδιαφέρει ο ελισμός, δεν είναι ότι ξαφνικά γίνανε πιο γενείς άνθρωποι. Απλά είναι αυτό που ίσως το έχετε ακούσει στο παρελθόν, εξεγενίζονται οι ανάγκες μας. Εφόσον είμαστε φορτάτε, αρχίζουμε σιγά σιγά και νιώθουμε ότι πρέπει να ικανοποιήσουμε και άλλο είδους ανάγκες. Εδώ λοιπόν η εμπειρία, η φύση και τα ταξίδια παίζουν ρόλο. Και πάμε στο Generation Z. Κινητικότητα, άπειρες πληροφορίες, social media, ρεαλισμός, κινησμός. Και ξαφνικά υπάρχει και μια στροφή και μια ηθική στο κομμάτι αειφορίας και οικολογίας. Μια πολύ έντονη στροφή. Θα μου πείτε βέβαια ότι η Generation Z είναι οι γεννηθέντες από το 95 μέχρι το 2010. So what? Κι όμως, ποιο είναι το παράδοξο αυτής της ιστορίας? Αυτή η γενιά μπορεί να επηρεάσει πιο πολύ τις προηγούμενες από ό,τι μπορούσε να γίνει η καταναλογία στις προηγούμενες περιόδους. Και θα σας πω ένα παράδειγμα από αυτό. Ίσως να το έχετε κι εσείς παρεΐδηση από ένα πολύ πρόσφατο νέο. Το βάλα πραγματικά χθες το βράδυ αυτό το νέο, γιατί όντως εξυπηρετήσα το τέλειο παράδειγμα. Το νέο είναι αυτό το κοριτσάκι. Γκρέτα Τούνμπεργκ. Είναι το κοριτσάκι που τώρα είναι 16 χρονών. Η Γκρέτα Τούνμπεργκ λοιπόν, από τη Σουηδία, 12 χρονών, ξυπεραγωγιαζόταν έξω από το κοινοβούλιο της Σουηδίας, διαμαρτυρόμενη για το φοβερό κομμάτι της οικονομικής καταστροφής, για την απάθεια και την αδράνεια όλων των κυβερνήσεων των ισχυρών κρατών του κόσμου και πραγματικά ξενομοριαζόταν. Σε άλλες εποχές αυτό ίσως μια κεφαλαία σαν παρατήρητο. Τώρα λοιπόν η Γκρέτα είναι 16 χρόνων. Η μία ήθελε την άλλη διαδήλωση. Η Γκρέτα κατάφερε ένα κοριτσάκι, κατάφερε να καθιερώσει τις σχολικές απαιτήσεις ανά τον κόσμο σε τουλάχιστον μετράμε τώρα 35 χώρες, όπου έχουν βγει όλοι οι μαθητές με το ότι αν κάνετε σωστά τη δουλειά σας τώρα εμείς δεν θα κάναμε απεργία, άρα θα αναφέραμε.
Η Greta του Ιμπερ, και το βάζω σε εισαγωγικά Greta του Ιμπερ, γιατί δεν ήταν μόνο η Greta του Ιμπερ, στηρίχθηκε από μια σειρά στο δίκτυο, σε ένα κύκλωμα με media σίγουρα, με επιχειρήσεις άλλες, κατάφερε να προκαλέσει ζημιά φέτος, γιατί αναγκαστήκαν πολλές αεροπορικές εταιρείες να κόψουν πτήσεις, καθώς απέδειξε με ένα έντονο, δυναμικό και επιθετικό και προσβλητικό πολλές φορές τόνο ότι οι πτήσεις από Σουηδία προς άλλες χώρες πόσο ρημαίνουν το περιβάλλον. Και ξαφνικά εταιρείες της ΣΑΣ αναγκαστήκαν να κόψουν τζίρους, έσοδα και τα πάντα, γιατί πολύ απλά υπήρχε ένα κοριτσάκι που έφερε αυτή την αλλαγή. Σήμερα φτάνουμε στο κομμάτι που η Greta Thunberg βγαίνει και μονοπολεί το ενδιαφέρον στη σύσκεψη του ΟΗΕ, με αποτέλεσμα να αποστομώσει τον οποιοδήποτε Τραμπ, ο οποίος Τραμπ βγάζει και ειρωνικά το Twitter και είναι ακόμα πιο off από τα πριν. Αυτά λοιπόν τα έφερε ένα κοριτσάκι που είναι αυτής της γενιάς, που κατάφερε όμως δεν επηρέασε μόνο τους μαθητές, κατάφερε να επηρέασει όλες τις άξιες. Και για ένα θέμα που έχει να κάνει με το βιώσιμο τουρισμό. Άρα λοιπόν εδώ δεν μιλάμε για μια απλά θεωρία. Εδώ μιλάμε για ένα κομμάτι που πρέπει, τι μας λέει αυτό το κοριτσάκι, ότι ξέρετε, hello, σε λίγα χρόνια αυτό πρέπει όλοι να το ενσωματώσετε σε ένα βαθμό μέσα σε επιχειρήσεις σας. Σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Το πόσο είναι θα το δείξει η ιστορία. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι της διαβίωσης. Τα ποσοστά του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού είναι ξεκάθαρα. Μιλάμε για 1,3 δις ανθρώπους που ταξιδεύουν σημειώντας ένα εντυπωσιακό ποσοστό αύξηση 7% εν καιρό αναμενόμενης καινούργιας βαριάς ύφεσης και κρίσης. Που σημαίνει πλέον το ταξίδι είναι τρόπος ζωής. Και αυτό δεν μπορεί να πει και θα πει διαφορά με κανείς, όχι. Το μεγαλύτερο μέρος όπως θα δείτε, εδώ, είναι το 57% που είναι που μεταφέρονται και κινούνται αεροπορικώς. Δεν είναι σημαντικός αριθμός. Είναι η πλειοψηφία. Η δεξαμενή, η σημαντικότερη δεξαμενή υποδοχής τουριστών είναι η Ευρώπη. Από το 1,3%. Τι έχουμε τώρα λοιπόν εδώ. Έχουμε ξαφνικά ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο, από Ασία, από Αμερική, από Ευρώπη, από παντού, που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Ο χρόνος τους είναι λίγος, οι επιλογές συναλλακτικές είναι πάμπολες και έχουμε ένα αποτέλεσμα σίγουρο, ότι είναι το jet lag. Το jet lag λοιπόν είναι το μόνο βέβαιο αποτέλεσμα που μπορεί να πάθουν αυτοί οι άνθρωποι. Με αποτέλεσμα να φέρει την απορρίθμιση του ανθρώπινου ορολογιού. Πολλές φορές αυτό υποτιμάται. Εντάξει, μόνο τα λάκκα είναι 2 μέρες, θα τα περάσει. Δεν είναι έτσι. Γιατί αν γίνει κάποιο σύντομο 3 μέρες, οι 2 μέρες καλά είναι. Και αυτό τους απασχολεί. Σου λέει πώς θα μειωθεί πώς θα μειωθούν αυτές οι τριβές που λέμε για να αυξηθεί η ταξιδιωτική εμπειρία. Γιατί εγώ θέλω να μείνω σύντομο μόλις 3 εκατομμύρια. Εδώ λοιπόν το κλειδί για την επαναφορά του λεγόμενου ανθρώπινου ορολογίου είναι ο κυρκάδιος ρυθμός. Τι είναι ο κυρκάδιος ρυθμός, ενδεχομένως να το έχετε ακούσει ειδικά οι γυναίκες. Έχει να κάνει με το ρυθμό αυτό που σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες ταυτίζεται απόλυτα με τον βιορυθμό μας, με τις εκκρίσεις μας, με τους μεταβολισμούς μας και με αποτέλεσμα ότι αν ταυτιστούμε με τον κυρκάδιο ρυθμό δουλεύει σαν μηχανή μαζεράτη πλέον. Ποια ήταν λοιπόν εδώ η έννοια όλης της βιομηχανίας, πώς θα μπορέσει να επαναφέρει το σώμα στον κυρκάδιο ρυθμό, να πάρει από αυτό τα ωφέλη, ώστε να μην επηρεαστεί από αυτές τις αλλαγές των ζωνών ώρας, όταν αλλάζουμε ακόμα την ημισφαίρια, ακόμα και όταν δεν αλλάζουμε την ημισφαίρια. Και εδώ, για να βάλω τη σκητάλη του κ. Θεοδωρακόπουλου, είναι αυτό που έλεγε πριν. Αυτό επιβεβαιώνει και τα λεγόμενα του με το marketing. Ότι πολλές φορές τα πράγματα δεν θέλουν πάρα πολύ κόπο, θέλουν τρόπο. Κοιτάξτε λοιπόν την Κουάντας και πείτε μου λιγάκι τι κοινά σημεία βλέπετε ή αν σας θα πω κάτι τώρα σε αυτά που θα διαβάσετε που είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία ειδικά για εσάς εδώ. Η Κουάντας λοιπόν ξόδεψε 100 εκατομμύρια σε επιστήμονες, σε βιολόγους, τα διατροφολόγους για να καταλήξει τελικά ότι ένα jet lag menu θα απαρτίζεται από λαχανικά, όσπρια, βιολογικά προϊόντα, έμφαση στο ψάρι και κυρίως το κρέας. Και πείτε μου τώρα, σας θυμίζει αυτό κάτι σε μενού?
μήπως τελικά θα μπορούσε να βγει ένα μενού μετά από κάποια μελέτη, αξιοποιώντας κάποια τοπικά συστατικά του τόπου σας, εδώ τη Σύνδεια, που να ονομαστεί ή να είναι παραπλήσιο του Black Menu. Είναι απλά πραγματάκια που τελικά μπορούν να φέρουν όμως την αλλαγή σε αυτό το ποσοστό που να πούνε, κοίτα να δεις, τελικά εσύ μας πουλάει ένα νέο προϊόν. Γιατί αυτό για τους ταξιδιώτες θεωρείται ένα νέο προϊόν. Το ότι έχουν συνδυάσει δεν είναι απάτη, δεν είναι τρίκ του marketing. Συνδυάσεις συγκεκριμένες προτεσίες, τα οποία αποδεδειγμένα επιφέρουν ένα καλό στον οργανισμό σου. Άλλο καλό που έχει να κάνει με το jet lag. Χρήση φυσικού φωτός και σιωπής. Silence. Ειδικά το silence και για να πάρω εδώ για να το επεκτείνουμε και το darkness, το φυσικό σκοτάδι, είναι δύο αγαθά που τώρα εμάς μας φαίνονται δωρεάν στα τοξικόνο, που όμως στο μέλλον θα έχουν ανεκτήμητη αξία. Είναι αγαθά που και εγώ το έχω σε αυθονία. Είναι λοιπόν εδώ. Εδώ λοιπόν η Four Seasons, ξοδεύοντας πάλι με αυτήν την αξία της κατοικία, ανακάλυψε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αξιοποιήσει τις τριβές από το jet lag, που είναι το φυσικό φως και η σιωπή. Μαζί με τον διαλογισμό, δωρεάν μαθήματα διαλογισμού και μάλιστα, αν διαβάσει κανείς όλο το επιστημονικό άρθρο, διαλογισμού στη φύση. Το αποτέλεσμα όμως το έκανε ότι αν το 70% βοηθήθηκαν σημαντικά από όσους δοκίμασαν αυτού του είδους τις αλλαγές για το jet lag menu ή για το jet lag hotels. Και το 50% περίπου υιοθέτησαν κάποια αυτά τα στοιχεία μετά τις διακοπές. Αυτό που λέγαμε πριν για αυτοβελτίωση. Και πάμε στο τελευταίο κομμάτι, το τελευταίο τι, που είναι η διατροφή. Εξέλιξη της τροφής. Σίγουρα η γεύση το πάνω, σίγουρα η οροπία, ο πλουραλισμός, η καλοπέραση, αλλά πλέον πλαισιωμένα από τρεις ακόμα σημαντικές μεταβλητές. Την υγεία, την κλιματική αλλαγή και το σεβασμό στα ζώα. Γι' αυτό άραγε και έχουμε αυτή τη γιγάντωση, τη στάση που λέγονται vegan, έτσι στη Μεγάλη Βρετανία που έφτασαν στους 600.000 μέσα σε 3 χρόνια. Στη ΣΥΠΑ που αυξήθηκαν 8% σε όλη τη ΣΥΠΑ το 2018 η κατανάλωση vegan και βιολογικών προϊόντων και τις καμπάνιες που έχουν γίνει ότι πώς θα ήταν διαφορετικός ο κόσμος και θα λυνόντουσαν θέματα υποσυντισμού εάν ο κόσμος γινόταν vegan. Και θα επιστρέψουμε μετά τον κόσμο στα Πάτρια Ελλάδα σε ένα τόπο που όσο τον ξέρετε αναφέροντας σε ένα πιο ρεαλιστικό case study. Αναφέρουμε την Αλόνσο. Δεν είναι στην Ελλάδα, είναι σποράδες η Αλόνσο. Έχουμε την τύχη να συνεργαζόμαστε σε μια εταιρεία συμβούλων με τη σειρά του με τον Δήμο Αλονίσο. Η Αλόνσο διακρίθηκε τα τελευταία χρόνια για την πανελλήνια πρωτοπορία στην υλοποίηση προγράμματος κατάργησης πλαστικής ακούλης. Ποιο είναι ο λόγος που θα το πούμε αυτό? Να δείξουμε μέσα σε λίγες εμφάνειες πώς τελικά μπορείς, ξεκινώντας από μια ανάγκη που τελικά θες και θες είναι μονόδρομο σε αυτή η ανάγκη και κάποια στιγμή είναι αυτό που λέμε, συγγνώμη την έκφραση, θα σου σκάσεις τα μέτρα. Πώς ξεκινάς από εκεί για να μετατρέψεις το φάρμακο σε τουριστικό προϊόν? Θα μου πείτε, από την αρχή ήταν τόσο μελετημένο? Θα σας πω όχι, γιατί ήμουν από τους ανθρώπους που δουλέψαν πάνω σε αυτό το project. Ποιο ήταν λοιπόν το δεδομένο εδώ με την Αλόνσο? Ήταν οι πλαστικές σακούλες. Οι πλαστικές σακούλες που ταξιδεύουν πάντα πολύ εύκολα εφόσον πέσουν στη θάλασσα, που απειλούν τους οργανισμούς όχι μόνο κατά τη γρώση, αλλά μπορεί να παγιδευτούν αυτές και να πάθουν ασφυξία οι οργανισμοί, η θάλασσα. Και κυρίως αυτό ήταν το κυριότερο πρόβλημα και είναι πρόβλημα τις πλαστικές σακούλες. Μείνουν τα μικροπλαστικά που προκύπτουν από τον κατακαιρματισμό της σακούλας είναι το fast food για τα ψαράκια. Είναι μια νοστιμότατη τροφή για τα ψαράκια, τρελαίνονται τη φάνη, τα κάνει παχύσακα, τα κάνει δυσκύλιτα και γίνονται έτσι εύκολη τροφή για τα υπόλοιπα ψαράκια. Όσο μάλλον στην εποχή μας που υπάρχουν όλα αυτά τα ψαράκια τα καινούργια που αρχίζουν και βασανίζουν και τις θάλασσες μας. Λοιπόν, 4 βήματα λοιπόν. Υπήρχε μια συντονισμένη απόφαση του Δήμου με τους φορείς και μια ισχυρή πρόθεση για την υλοποίηση προγράμματος κατάργησης της πλαστικής σακούλας με το ρεαλιστικό στόχο όχι την κατάργηση αλλά κατά αυτή τη δραστική χρήση και τη συρρήκνωση χρήσης
δραστική ρήχνωση χρήση πλαστική σακούλα. Αναζητήθηκαν φορείς για χρηματοδότηση και εφαρμογή του προγράμματος, βρεθήκαν φορείς με σώσιμο ζώος, μουόμ ή δρυμα θάλασσα και έγιναν διαβουλεύσει των διαβουλεύσεων. Οι διαβουλεύσει περιλάμβαναν λοιπόν δράσει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση και για του φορείς και για του κατοίκου, περιβαλλοντική εκπαίδευση, ανοιχτό διάλογο με την τοπική κοινωνία, γιατί τα πράγματα ήταν εύκολα. Κανείς δεν είναι έτοιμος να απαντηθεί προβλήματα το πρόβλημα της ζωής. Συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου σε αυτό. Πάμε λοιπόν στην αποδοχή με το πιο εντυπωσιακό. Είχαμε μια σημαντική μείωση σε 4 χρόνια των απορρευμάτων πλαστική σακούλα στις βόρειες ακτές του νησιού. 50 μέχρι 60%. Πραγματικά δεν είναι αρχιτεκτικά. Μείωση αντιστάσεων της τοπικής κοινωνίας έως 80%. Η τοπική κοινωνία δεν έδρασε. Άνθρωποι είναι όλοι. Δεν είπαν άντε, ωραία, θα καταργήσουμε πλαστικές σακουλίτσες και ξαφνικά θα αρχίσουμε. Τα ξεχνάμε, γιατί πήγαιναν σούπερ μάρκετ, υπήρχαν τσακωμοί, υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα. Σιγά σιγά με τον χρόνο μειώθηκαν αυτές οι αντιστάσεις. Άρχισε να μπαίνει το νερό στα βλάκια και να συνηθίσει ο κόσμος σε ένα νέο πρότυπο ζωής. Και πάμε τώρα στην παράπλευρη ωφέλεια. Υπήρχε ένας προσεκτικός, διαρκής εκδηλωτικός χειρισμός αυτό. Μια διαρκής δημοσιότητα, βραβεύσεις και τελικά ταύτιση της Αλωνίσου με τις καθαρές παραλίες στην αεφορία και έναν άλλο τρόπο ζωής. Το οποίο ήταν στα μάτια και στην αντίληψη του επισκέπτη. Και αυτό θέλουμε να το ξεκαθαρίσουμε. Όταν μιλάμε για αντίληψη του επισκέπτη, η αντίληψη μπορεί να φέρει ένα νέο προϊόν. Το νέο προϊόν μπορεί να το φέρουμε με μεγάλα έργα, μπορεί να το φέρουμε με πολύ μεγάλες δραστικές επαναστάσεις, όπως είπε και πριν ο κ. Δωρακόπουλος, αλλά μπορεί να το φέρει κάτι πρακτικό. Και χαίρομαι πάρα πολύ που πήρα στην Ιταλία, πριν από τον κ. Δωρακόπουλος αυτό. Γιατί αυτή είναι η ταύτιση, αυτή είναι η φιλοσοφία. Και τελικά δημιουργήθηκε ένα νέο προϊόν. Γιατί είναι νέο προϊόν? Όχι γιατί ξαφνικά άνοιξε μια νέα παραλία. Ούτε καν ξαφνικά γιατί μια νέα παραλία ήταν προσβάσιμη σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Ούτε γιατί ανοίξανε νέα μονοπάτια. Γιατί? Για τον πολύ απλό τρόπο ότι πηγαίναν όλοι σε ένα νησάκι, το οποίο ταυτίζεται με το μεγαλύτερο φυσικό θαλάσσιο πάρκο της Ελλάδας, το οποίο νησάκι, σε εισαγωγικά να το πω, πουλούσε αυτό το πράγμα και το πουλούσε μέσα από την καρδιά του. Τι πουλούσε? Έναν καλύτερο τρόπο ζωής επί του κρατέωτος. Το βλέπανε μέσα στο μάτι τους. Το παίρνανε λοιπόν αυτοί στα σουβενίρ και λέγανε άντε το εφαρμόσω και αυτό. Θα μου πείτε είναι θεωρία, κι όμως αυτό δεν είναι θεωρία. Μετρηθήκαν απόψεις, κριτικές από το Booking, από το Advisor, από τα ρυθματολόγια των ξενοδόχων και πραγματικά είπαν ένα 30 με 40% ότι ναι, κάποια από τις συνήθειες αυτές μεταξύ των οποίων πετάει στις πλαστικές σακούλες τις υιοθετεί σημαντικά στο σπίτι μας. Άρα λοιπόν το νέο προϊόν εδώ δεν είναι κάτι χειροπιαστό. Ήταν απλά κάτι καινούριο που ήταν τελείως άλλο. Ήταν απλά κόπηκε μια παλιά συνήθεια. Και αυτή η παλιά συνήθεια έγινε προϊόν. Δεν σας απασχόλησα παραπάνω. Σίγουρα τα υπόλοιπα είναι λίγο πολύ γνωστά. Στήριξη από τους επαγγελματίες χρειάστηκε, αποδοχή από την πλειοψηφία των κατοίκων, γενική εποπτεία της υλοποίησης. Υπήρχε ένας μεγαλύτερος και ταχύτερος βαθμός αποδοχής από τους επαγγελματίες γιατί τους συνέφερε και οικονομικά αυτό. Και βέβαια εκδηλώθηκαν αντιδράσεις από πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων μέχρι να αρχίσουν να μπαίνουν στο κομμάτι αυτό της κατάργησης ή της ειρήνης της πλαστικής σακούλας. Στο θέμα των τουριστών αυτό έχει ενδιαφέρον και εγώ θα κλείσω. Ήτανε ότι οι τουρίστες από νεδράσια λένε ότι υπήρχαν πάρα πολύ δράσια αντιδράσεις. Το καταλαβαίνω με τον εαυτό μου. Και εγώ είχα πάει μέχρι να πηγαίνω στον Αλόνσο και να εκνευρίσω ότι δεν μου δώσαν πλαστική σακούλα. Δεν ήμουν καλύτερος, ήμουν από αυτούς που πρωταγωνίστησα στο να καταργηθεί η πλαστική σακούλα και πάω στο ψυχαζέτη, το παίρνω μέσα και λέω αυτά, έκανα και έτσι, λέω ένα λεπτό γιατί έχω μια συνάντηση, μια πλαστική σακούλα και λέω όχι, όχι, λέω δεν το κάνεις, έχω μια πλαστική σακούλα. Και εκνευρίστηκα ποιος εγώ που ήμουν από τους κατά αυτούς, από πρωταγωνιστές. Που σημαίνει ότι σαν άνθρωπος πρέπει όλοι να μπούμε σε μια άλλη λογική. Έτσι, ούτε εσείς, αν μπείτε σε λογική να κοπούν κάποιες κακές συνήθειες, ούτε για εσάς θα είναι εύκολο να το κάνετε. Όμως θα είναι σημαντικό και χρήσιμο και ίσως δυστυχώς στο μέλλον, βλέποντας και την μικρούλα Γκρέτα, ίσως να είναι καμπαρέκτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.